Πάνω από 6.000 κόσμος είχε κλωστεί στις παραλίες από Κάλαθο, Λίρτο, Κιωτάρι, τώρα στο Γενάτη, ακόμα βράζουνε κόσμο σκέψου. Όλα τα πρωτά μέσα της του νησιού, όχι μόνο τα λιμενικά και από ιδιώτες, είναι στην περιοχή και σώζουνε κόσμο. Ασταμάτητα. Πάνω από 3.000. Κάτι έμουν έξω, παίρνουν από τις παραλίες για τα μεγάλα λεπτού και φορτώνουν στα μεγάλα. Λοιπόν, η φωτιά εχθές είχε τεθεί υπό έλεγχο και έμαθαν κυριοφορείς με πήραν τηλέφωνο ότι περιφερειάρχηδες και δήμαρχοι και τα λοιπά, ενώ ήρθε μια ξένη πυροβεστική δύναμη να βοηθήσει, τους έπασαν. Δεν ξέρω γιατί, έτσι ακούστηκε με μετέφερατος πληροφορία και φήμη. Αλλά αυτό που θα σου πω όμως τώρα είναι σίγουρο. Κάτοικοι των χωριών, όπως η Έμπονα, οι άνθρωποι και είχαν έξω με αλυσοπρίωνα με ηχεία, διότι είχαν να πάνε να κάνουν αντιπυρικές ζώνες τελευταία στιγμή και έφτιαναν την αστυνομία, τα τομάρια, την περιφέρεια για αυτή εδώ η τοπική. Έφτιαναν η αστυνομία και το... και το γαθαρχείο για να τους συλλάβουν και τους σταματήσανε και με ορκή και τώρα θα μισθεί τώρα. Δεν έχω τίποτα. Θα βαθεί φωτιά, φτάνει έξω με την πάλα. Απίστευτα πράγματα ρε φίλοι. Έμαθα ότι υπάρχει και μια σύλληψη διπλή Πακιστανών, ισχύει κάτι τέτοιο, έχεις ακούσει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν ισχύει, το έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Ξέρω σίγουρα ότι εχθές κυνηγούσαν έναν ο οποίος ήταν δημένος ως εθελοντής, ο οποίος ήταν αυτός που έβαλε τις φωτιές, ένας από αυτούς που έβαλε τις φωτιές. Άρα είναι δεμένο ότι είναι εμπρισμός, δεν το συζητάμε, έτσι. Εμπρισμός,